Η συνέντευξη που γίνεται τον Ερντογάν θα κυκλοφορήσει μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα και αναμένεται πως θα ανοίξει μια νέα συζήτηση για τα πολύκροτα οικονομικά σκάνδαλα στα οποία φέρεται πως εμπλέκεται ο Τούρκος πρόεδρος. Ο πρώην φίλος και συνεργάτης του Αλί Γεσίλτακ φωτίζει μέσα από τις φυλακές Κομωτινής πως το επιχειρήν στη γείτονα χώρα περνάει μέσα από το προεδρικό γραφείο. Η δημοσιογράφος στην οποία μίλησε αποκαλύπτει σήμερα στον Αλφα ακόμη ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη όπου ο Γεσίλτακ περιγράφει τον υπόγειο τρόπο δράσης του Ερντογάν με φακέλωμα επιχειρηματιών. Δεν μπορεί κανένας επιχειρηματίας να κάνει κανένα έργο αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Οπότε, σύμφωνα με τα λεγόμενα του, ακόμα και επιχειρηματίες της αντιπολίτευσης βρίσκονται και αυτοί σε αυτό το σύστημα διαφθοράς του Ερντογάν και τους κρατάει με αυτόν τον τρόπο στο χέρι. Έχει δημιουργήσει ένα φάκελο για τον καθένα στο συρτάρι του και την κατάλληλη στιγμή το βγάζει για να τους εκβιάσει κατά κάποιο τρόπο και να παραμείνει στην εξουσία. Αυτό υποστηρίζει και μάλιστα υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει και κάποιος αντικαταστάτης. Δεν βλέπει κάποιον που να μπορεί, κάποια ηγετική φυσιογνωμία που να μπορεί να αντικαταστήσει αυτή τη στιγμή τον Ερντογάν. Ο Αλί Γεσίλτακ είναι ο άνθρωπος που αποκάλυψε τον περασμένο Μάιο στοιχεία για αυτό το κύκλωμα με ενορχιστρωτή τον Ερντογάν από την περίοδο που ήταν δήμαρχος Κωνσταντινούπολης. Φέρεται να λάμβανε από προσφοροδότες μίζες δισεκατομμυρίων δολαρίων και απαιτούσε να μπαίνει αόρατο συνέδερος στις εταιρείες όπως φαίνεται πως έγινε και με τις οικογενειακές επιχειρήσεις του Γεσίλτακ. Ο επιχειρηματίας παραμένει υποκράτηση στην Ελλάδα δύναμη εντάλματος της Ιντερπολ εν αναμονή της απόφασης του Αρείου Πάγου για έκδοσή του στην Τουρκία. Έχει στοιχεία στα χέρια του, γεγονός το οποίο το γνωρίζει ο ίδιος ο Ερντογάν αλλά και το σύστημα που έχει χτίσει διαφθορά ο Ερντογάν και υποστηρίζει ότι αυτή τη στιγμή αν οι ελληνικές αρχές τον εκδώσουν στην Τουρκία, εκτός από το γεγονός ότι θα οδηγηθεί ισόβια στις φυλακές, κατά κάποιο τρόπο θα βρουν εκεί στις φυλακές κάποιον τρόπο να τον εξαφανίσουν. Αυτό δηλώνει. Την ίδια ώρα καταγγέλει πως στο στόχαστρο των τουρκικών αρχών έχουν μπει άτομα του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος. Η σύζυγός του και ένας φίλος του συνελήφθησαν και ανακρίθηκαν ως ύποπτοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.